επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Μπάρακ Ομπάμα στη χώρα μας. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις θετικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, για την προσφυγική κρίση, το Κυπριακό, αλλά και θέματα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Από τη δική μας πλευρά, εκφράζουμε ικανοποίηση για την αναγνώριση εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου τόσο των προσπαθειών, όσο και των αποτελεσμάτων που έχει πετύχει η ελληνική κυβέρνηση στον τομέα της οικονομίας. Τα προχθεσινά εξάλλου στοιχεία της Ελστάτ για την πορεία της οικονομίας ξεπερνούν και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, αφού δείχνουν ανάπτυξη για το τρίτο τρίμηνο του 2015 της τάξης του 1,5% σε ετήσια βάση και σε 0,5% σε τριμηνιαία βάση. Είναι επομένως εξαιρετικά πιθανό το 2016 να κλείσει ακόμη και με θετικό πρόσημο για την ελληνική οικονομία. Να σημειώσουμε τέλος ότι η ρυθμή αυτή ανάπτυξης είναι η θετικότερη για την ελληνική οικονομία από το 2008. Σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε για αυτά τα θετικά στοιχεία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι αριθμοί δεν αντανακλούν την εικόνα της κοινωνίας που ακόμη στενάζει εξαιτίας της πολυετούς ύφεσης και της λιτότητας. Σημειώνουμε όμως ότι η σελίδα αλλάζει και μπορούμε πλέον να είμαστε πολύ πιο αισιόδοξοι για το μέλλον. Στόχος μας είναι η θετική αυτή πορεία να συνεχιστεί και να αρχίσει να επηρεάζει θετικά την ίδια την καθημερινότητα των πολιτών. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μια πολιτική στήριξη της αγοραστικής δύναμης των εργαζόμενων, αλλά και αποφασιστικότητας για την καταπολέμηση της ανεργίας. Στεκόμαστε επίσης στις αναφορές του Αμερικανού Προέδρου, στην λιτότητα, αλλά και στην ανάγκη για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε σαφώς στις δημόσιες δηλώσεις του ότι η λιτότητα δεν μπορεί να οδηγήσει στην κοινωνική ευημερία, ενώ υπογράμμισε και την ανάγκη για μια αναπτυξιακή ατζέντα που θα δίνει έμφαση στην τόνωση της απασχόλησης. Σε αυτό το πλαίσιο εξάλλου κινούνται και οι μόλις προλίγου προτάσεις της Κομισιόν που για πρώτη φορά δείχνει στην κατεύθυνση μιας επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής για την επόμενη διετία. Θεωρούμε ότι αποτελεί μια καταρχήν σωστή απόφαση, όμως πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα για να επανέλθει η ευρωπαϊκή οικονομία σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης. Για να επανέλθω όμως στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Ως ελληνική κυβέρνηση, στεκόμαστε ιδιαιτέρως και στην αναγνώριση των προσπαθειών μας για την ανθρωπιστική και αλληλέγγυα διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Είναι ακριβώς αυτή η στάση της ελληνικής κυβέρνησης που έσωσε την αξιοπρέπεια της Ευρώπης, θυμίζοντας ότι οι καταστατικές της αξίες δεν είναι ο απομονωτισμός, η μυσαλλοδοξία και ο ρατσισμός, αλλά ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικά εκείνων που τα έχουν ανάγκη, δηλαδή των προσφύγων και των μεταναστών που εγκαταλείπουν τις αιστείες τους για να ξεφύγουν από τον πόλεμο, την καταστροφή και τη φτώχεια. Θεωρούμε ότι η επίσκεψη αποτέλεσε ένα παγκόσμια σημασίας γεγονός, πράγμα που επιβεβαιώνει και η κάλυψή της από τον ευρωπαϊκό και τον αμερικανικό τύπο. Επιβεβαιώνει εξάλλου ότι η Ελλάδα έχει βγει πλέον από την απομόνωση της καταστροφικής πενταετίας 2010-2014 και μετατρέπεται σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων στην Ευρώπη. Θυμίζω ότι μέσα σε ένα χρόνο, εκτός από τον Μπάρακ Ομπάμα, τη χώρα μας έχουν επισκεφθεί παγκόσμιας εμβέλειας ηγέτες, όπως ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάν, ο Πάπας Φραγκίσκος, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ενώ διοργανώσαμε με επιτυχία μετά από πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης και την πρώτη Ευρωμεσογειακή Σύνοδο. Ακολουθώντας με σταθερά βήματα την πορεία που έχουμε χαράξει, θα συνεχίσουμε τις σκληρές προσπάθειες για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Να οδηγήσουμε την ελληνική οικονομία σε μια πορεία βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης και να γιατρέψουμε τις βαθιές κοινωνικές πληγές που δημιούργησε η καταστροφική διαχείριση της οικονομικής κρίσης από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και η παράλογη αιμονή της Ευρώπης στην αδιέξοδη πολιτική της λιτότητας. Κύριε εκπρόσωπε, πριν ο πρόεδρος Ομπάμα φύγει από την Ελλάδα, ο Wolfgang Schäuble έσπευσε να πει να ξεχάσουμε τα περί λύσης, τέλος πάντων, ανακούφισης για το χρέος. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η κυβέρνηση ζητάει να εφαρμοστεί η συμφωνία της 24ης Μαΐου στο Eurogroup και την ίδια η ώρα η γερμανική κυβέρνηση δια των εκπροσώπων της λέει ότι θα εφαρμοστούν μόνο όσα έχουν συμφωνηθεί στο Eurogroup. Γίνεται διαφορετική ανάγνωση από τις δύο πλευρές των αποφάσεων. Τι συμβαίνει? Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στην πολύ συγκεκριμένη απόφαση που πάρθηκε στις 24 Μαΐου. Η απόφαση αυτή λέει ότι, ταυτόχρονα με το πέρας της δεύτερης αξιολόγησης θα πρέπει να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις σε ό,τι αφορά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος
Πράγμα το οποίο αναγνωρίζει και η γερμανική πλευρά δια προηγούμενων δηλώσεων του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας και από εκεί και πέρα να συγκεκριμενοποιηθούν τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Σας θυμίζω ότι σήμερα υπήρξε σειρά δηλώσεων, θυμίζω την δήλωση του κυρίου Ντάισελμπλουμ, ο οποίος λέει ακριβώς την θέση της ελληνικής κυβέρνησης, ότι δηλαδή στο Eurogroup της 5ης Δεκέμβρη θα υπάρξει δυνατότητα να αποφασίσουμε ποια θα είναι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος και να ανοίξει η συζήτηση για τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, την οποία σκοπεύουμε να ολοκληρώσουμε το δυνατόν συντομότερο. Αυτή είναι ακριβώς η θέση της ελληνικής κυβέρνησης και νομίζουμε ότι θα γίνει αποδεκτή στις 5 Δεκέμβρη. Έχουμε δηλαδή πάρα πολύ καλές πιθανότητες πριν από το τέλος του χρόνου να έχουμε εξαιρετικά θετικές ειδήσεις σε ό,τι αφορά το ελληνικό χρέος. Κύριε εκπρόσωπε, εάν ωστόσο αυτό που λέτε εσείς και είναι η απόφαση του Eurogroup για κάποιο λόγο δεν εφαρμοστεί από τους εταίρους, η κυβέρνηση πώς θα αντιδράσει? Υπάρχει plan B, είστε πιο ευέλικτοι σε αυτό το χρονοδιάγραμμα ή μετά θα δούμε απαντήσεις από την ελληνική κυβέρνηση που να παραπέμπουν σε ένα σκηνικό ρήξης? Ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουν διαμορφωθεί συσχετισμοί στην Ευρώπη οι οποίοι είναι άκρως ευνοϊκοί για τις θέσεις ελληνικής κυβέρνησης. Με αυτή την έννοια έχω την πεποίθηση ότι μέχρι τις 5 Δεκέμβρη θα έχουμε καταφέρει να κλείσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση, να πάρουμε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, να έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και από εκεί και πέρα να συζητήσουμε και να συγκεκριμενοποιήσουμε τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Σε συνέχεια της ερώτησης του συναδέλφου, άκουσα τον οδικό χάρτη με τον οποίο φαίνεται να κινείται η κυβέρνηση προς τις επιδιώξεις για την ελληνική οικονομία. Θα ήθελα όμως ένα σχόλιο για τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, γιατί φαίνεται ότι ουσιαστικά έλαβε, αν έλαβε κάποιο μήνυμα που έστελνε ο πρόεδρος Ομπάμα προς το Βερολίνο και χαρακτήρισε κακή υπηρεσία όσους μιλούν για ρύθμιση του χρέους. Δεν θέλω να κάνω οποιοδήποτε περαιτέρω σχόλιο σε σχέση με τα όσα έχω ήδη πει. Η ελληνική κυβέρνηση επιμένει ότι το χρονοδιάγραμμα πρέπει και μπορεί να τηρηθεί και να έχουμε εξαιρετικά θετικές αποφάσεις μέχρι το τέλος του χρόνου. Κύριε εκπρόσωπε, μας μιλάτε με αριθμούς για ανάπτυξη. Ενώ ανάπτυξη, την ανάπτυξη οι πολίτες της χώρας δεν τη βλέπουν, τουλάχιστον ακόμα δεν τη βιώνουν. Δεν φοβάστε μήπως ταυτιστείτε με την ρητορική Σαμαρά περί success story, γιατί τα ίδια έλεγε και εκείνη η κυβέρνηση? Είπα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση ότι δεν πανηγυρίζουμε πουδενή για τα στοιχεία αυτά. Είπα στην εισαγωγική μου τοποθέτηση επίσης ότι γνωρίζουμε ότι οι αριθμοί δεν μετατρέπονται σε κοινωνική ευημερία άμεσα. Παρ' όλα αυτά είναι ένα θετικό στοιχείο το οποίο το αναγνωρίζουμε και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την καταστροφολογική ρητορική της Νέας Δημοκρατίας όλη την τελευταία περίοδο. Από εκεί και πέρα σας ξαναλέω, τα στοιχεία και οι αριθμοί είναι εκεί, είναι πραγματικά, αλλά από εκεί και πέρα η δικιά μας δουλειά είναι οι αριθμοί αυτοί να μπορέσουν να αντανακλώνται και στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό είναι το κομβικό ζήτημα για αυτή την κυβέρνηση και δεν τον παραβλέπουμε. Θα σας φέρω λίγο στα δικά μας, κύριε εκπρόσωπε. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης νωρίς το πρωί σε κρατικό ραδιόφωνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για τα όσα έχει πει. Κοιτάξτε, σήμερα για άλλη μια φορά ο κύριος Μητσοτάκης με τις δηλώσεις του στο αμερικανικό ραδιόφωνο, στο εθνικό αμερικανικό ραδιόφωνο, επέμεινε στην καταστροφολογία, την κινδυνολογία, αλλά και τον απόλυτο μηδενισμό και την προσπάθεια ακύρωσης των προσπαθειών της ελληνικής κυβέρνησης. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη πολιτική γραμμή, η συγκεκριμένη πολιτική ρητορική τόσο του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας όσο και τμήματος της ηγεσίας της, δεν είναι υπονομευτική για την κυβέρνηση. Είναι υπονομευτική και επικίνδυνη για την ίδια τη χώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να προκαλεί ή να θέλει να προκαλέσει κλίμα αποσταθεροποίησης, ζητώντας διαρκώς εκλογές τη στιγμή που τόσο τα στατιστικά στοιχεία, όσο και για παράδειγμα χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης άξιες συγχαρητηρίων, αναγνώρισε την θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας
Και έρχεται σε πλήρη αντίθεση αυτή η εικόνα με την υπονομευτική ρητορική του κ. Μητσοτάκη. Να θυμίσω βέβαια ότι ο κ. Μητσοτάκης και πριν από κάποιο διάστημα, σε συνάντηση με Άραβες επενδυτές, είχε επαναλάβει τη θέση του για την ανάγκη, για την ανάγκη προκήρυξης πρόωρων εκλογών, λέγοντας ότι η χώρα κινείται σε μια υποτιθέμενη καταστροφή. Την καταστροφή αυτή νομίζω ότι τη βλέπει μόνο ο κύριος Μητσοτάκης και μια ηγεσία και ένα τμήμα της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, και θεωρούμε ότι αυτή η πολιτική γραμμή είναι εξαιρετικά υπονομευτική και για τον ίδιο αλλά και για τη χώρα. Κύριε εκπρόσωπε, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στις 28 του μήνα, δηλαδή σε 11 μέρες, πρέπει να έχουμε το Staff Level Agreement. Βάσει αυτού του χρονοδιαγράμματος, μπορείτε να μας πείτε σε ποια σημεία βρισκόμαστε, σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης? Όχι πού έχουμε συμφωνήσει, πού κολλάμε. Είναι το επίδομα αλληλεγγύης μόνο, είναι οι ομαδικές απολύσεις μόνο, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις μόνο? Επίσης, σήμερα είχαμε κάτι που δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Ξανθός, δεν πήγε στο ραντεβού με τους δανειστές, με το κουαρτέτο τέλος πάντων. Τι έχει συμβεί? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την πορεία των διαπραγματεύσεων. Αυτή τη στιγμή γνωρίζετε ότι οι συζητήσεις τρέχουν. Με αυτή την έννοια δεν θα ήθελα να σχολιάσω στο ποιο σημείο βρίσκονται. Σας λέω όμως ότι το χρονοδιάγραμμα είναι δυνατόν να τηρηθεί κανονικότατα και στις 27-28 Νοέμβρη να έχουμε το Staff Level Agreement στη βάση των θέσεων τις οποίες σας έχουμε παρουσιάσει σε προηγούμενες ενημερώσεις. Σας έχω πει ότι τα ανοιχτά ζητήματα είναι φυσικά το ζήτημα το εργασιακό, το ζήτημα που αφορά το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, και φυσικά οι συζητήσεις που έχουν να κάνουν με το δημοσιονομικό, στις οποίες όμως συζητήσεις ευελπιστούμε και έχουμε την πεποίθηση, μάλλον για να το πούμε με μεγαλύτερη σαφήνεια, ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μία συμφωνία εντός του χρονοδιαγράμματος. Από εκεί και πέρα, για τις περισσότερα σχόλια για τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις δεν θα ήθελα να κάνω σε αυτή τη φάση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε μια διευκρινιστική με αυτό που είπατε μόλις τώρα. Η τωρινή διαπραγμάτευση περιλαμβάνει και δημοσιονομικό άξονα και χαρακτήρα για την αξιολόγηση, το πακέτο αυτό. Και τι είναι αυτό το δημοσιονομικό? Και την ερώτησή μου, αν μου επιτρέπετε, αν και ο Ομπάμα δεν έθεσε ως προϋπόθεση τις μεταρρυθμίσεις πια για τη συζήτηση του χρέους, ωστόσο τόνισε την ανάγκη των μεταρρυθμίσεων. Φοβάστε ότι πίσω από αυτή την επισήμανση κρύβονται μέτρα νέα τα οποία μπορεί να συνοδεύσουν μια συμφωνία με το χρέος, και σε αυτό το πλαίσιο μήπως η ελληνική κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας εν προκειμένου, ζήτησε τη βοήθεια του Αμερικανού Προέδρου για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, και πώς μπορεί να υπάρξει μια τέτοια βοήθεια? Ευχαριστώ. Θα σας πω, σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος του ερωτηματός σας ή το πρώτο σας ερώτημα, γνωρίζετε ότι τα δημοσιονομικά πάντοτε απασχολούν τις συζητήσεις σε κάθε αξιολόγηση. Εμείς θεωρούμε, και αυτό είναι και η θέση των ευρωπαϊκών θεσμών, ότι τα δημοσιονομικά θα πρέπει να συζητηθούν σε συνάρτηση με τις βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις για το ελληνικό χρέος και σε συνάρτηση με τα όσα προβλέπονται για το ελληνικό πρόγραμμα μέχρι το 2018. Με αυτή την έννοια, επίσημες συζητήσεις για το δημοσιονομικό δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά αντιθέτως το ζήτημα αυτό θα συζητηθεί σε συνάρτηση με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και με τα όσα θα προβλεφθούν για μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, θυμίζω ότι ο κύριος Ομπάμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, χθες στην δημόσια τοποθέτησή του, όταν έδωσε παράδειγμα για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όταν προσπάθησε δηλαδή με ένα παράδειγμα να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί, λέγοντας ότι πάντοτε υπάρχει ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αναφέρθηκε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις ίδιες τις ΗΠΑ και μίλησε συγκεκριμένα για την εκπαίδευση. Με αυτή την έννοια, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες εννοεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, τουλάχιστον με όσα είπε στη χθεσινή του τοποθέτηση, δεν αφορούν ζητήματα τα οποία απασχολούν αυτή τη στιγμή τη δεύτερη αξιολόγηση ή δεν αφορούν ζητήματα τα οποία θέτει, σύμφωνα με διαρροές, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο τραπέζι. Από εκεί και πέρα, η δεύτερη αξιολόγηση είναι ζήτημα που αφορά κατεξοχήν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τη σχέση τους με την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό το οποίο κρατάμε είναι
την παρένεση του Αμερικανού Προέδρου, έτσι ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και σύντομα να έχουμε μια καθαρή λύση για το ελληνικό χρέος. Κύριε Υπουργέ, να επιμείνω λίγο στις ευρωπαϊκές διεργασίες. Είχαμε τις προάλλες ιταλικό βέτο σε ό,τι αφορά την προτινόμενη αναθεώρηση του κοινοτικού προϋπολογισμού στο 2020. Ήθελα να σας ρωτήσω αν έχει απασχολήσει την κυβέρνησή σας αυτή η ιταλική απόφαση και πώς τοποθετείτε απέναντι σε αυτήν. Ευχαριστώ. Αν δεν απατώμε, δεν υπάρχει ακόμη ιταλικό βέτο σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Υπάρχει πρόθεση ή, εν πάση περιπτώσει, διακήρυξη μιας πρόθεσης προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση παγίως, δύο χρόνια τώρα, υποστηρίζει όλες εκείνες τις πολιτικές πρωτοβουλίες οι οποίες προσπαθούν να αναστρέψουν την πολιτική της λιτότητας στην Ευρώπη αλλά και στα επιμέρους κράτη-μέλη. Τις υποστηρίζουμε είτε προέρχονται από εθνικές κυβερνήσεις είτε προέρχονται από την Κομισιόν. Σας ξαναλέω ότι προλίγου η Κομισιόν με δήλωση του κ. Μοσκοβισή είπε ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια θα προτείνει στα κράτη-μέλη μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, διότι η πολιτική της λιτότητας αυτή τη στιγμή είναι απολύτως ακατάλληλη για την αντιμετώπιση των τρεχουσών οικονομικών προβλημάτων, των τρεχόντων οικονομικών προβλημάτων της ευρωπαϊκής οικονομίας. Με αυτή την έννοια είμαστε πάντοτε θετικοί απέναντι σε προσπάθειες οι οποίες τείνουν στην αντιστροφή της πολιτικής λιτότητας. Η τακτική την οποία θα ακολουθήσει η Ιταλική κυβέρνηση βεβαίως είναι θέμα της ίδιας της Ιταλικής κυβέρνησης. Από αυτού μπορώ κάτι, όχι για το Ιταλικό βέβαια. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι οι προτροπές του Αμερικανού Προέδρου, του κ. Ομπάμα για το χρέος, θα πείσουν την Γερμανίδα Καγκελάριο, την κυρία Μέρκελ, τώρα που είναι και απερχόμενος πρόεδρος, τη στιγμή που πριν από δύο χρόνια ως πανίσχυρος επίσης πρόεδρος έλεγε ακριβώς τα ίδια? Συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε είναι πλήρως διαφορετική από την συγκυρία προ δύο ετών. Βλέπουμε ότι στην Ευρώπη έχει διαμορφωθεί ένας πολιτικός συσχετισμός ο οποίος είναι πολύ πιο κοντά στις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Έχουν υπάρξει υποστηρικτικές δηλώσεις ή δηλώσεις οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά στις θέσεις μας και από τον κύριο Ρέκλινγκ του ESM και από τον κύριο Ντάισελμπλουμ, τον πρόεδρο του Eurogroup, αλλά και από τον κύριο Μοσκοβισή, αλλά και από μια σειρά άλλους αξιωματούχους της Ευρώπης και Ευρωπαίους ηγέτες. Και με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα και είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να συμφωνήσουμε συγκεκριμένα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος του ελληνικού δημόσιου χρέους. Σε σχέση με το κείμενο αυτό της Κομισιόν για το διαιτές πάγωμα της λιτότητας, αν κατάλαβα καλά, γιατί τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν πληροφορίες από αυτόν, αναφέρεται σε 7 χώρες συγκεκριμένα, δεν είδα πουθενά την Ελλάδα. Ξέρετε κάτι περισσότερο? Το κείμενο αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει ότι οι χώρες που έχουν τη δυνατότητα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Μοσκοβισή, οι χώρες που έχουν τη δυνατότητα θα πρέπει να προχωρήσουν σε μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική για πρώτη φορά μετά από 7 περίπου χρόνια. Προφανώς αναφέρει ότι και οι χώρες οι οποίες έχουν προβλήματα θα πρέπει να συνεχίσουν την προσπάθεια για να λύσουν τα δημοσιονομικά τους θέματα. Παρόλα αυτά, και παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα μικρό βήμα, από τη δική μας μεριά το χαιρετίζουμε ως ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα για την αντιστροφή της πολιτικής λιτότητας και για την αντιστροφή της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής που ακολουθήθηκε στην Ευρώπη, είτε στο βορρά, είτε στο νότο, είτε στο κέντρο της, είτε στην περιφέρεια, για όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή για τα τελευταία 6, 7, 8 χρόνια. Για προηγουμένως. Ο πρόεδρος Ομπάμα ήρθε σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε με κάποιους επιχειρηματίες μαζί και ήθελα να ρωτήσω αν έγιναν κάποιες συναντήσεις για επιχειρηματικές συνεργασίες, αν θα τις δώσετε στη δημοσιότητα, αν είχαν κάποια θετικά αποτελέσματα, συζητήθηκαν επενδύσεις.
Στα ζητήματα τα οποία τέθηκαν στην ατζέντα ήταν προφανώς και οι ζητήματα επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Μίλησε και ο Πρωθυπουργός εχθές στην συνέντευξη τύπου που έδωσε μαζί με τον Αμερικανό Πρόεδρο για ζητήματα ενέργειας, για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον αγροτοδιατροφικό τομέα, για ζητήματα καινοτομίας. Από εκεί και πέρα, συγκεκριμένες ανακοινώσεις δεν υπάρχουν εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης για τα ζητήματα αυτά. Κύριε εκπρόσωπε, η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί ότι το χρέος έγινε μη βιώσιμο λόγω του πρώτου επταμήνου της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Η ρητορική της προηγούμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, η οποία ρητορική συνεχίζεται σήμερα, και το αφήγημά τους ήταν εξαιρετικά απλό. Αυτό το οποίο έλεγε η Νέα Δημοκρατία είναι ότι το 2014 η ελληνική οικονομία μπήκε σε αναπτυξιακή τροχιά και ήταν έτοιμη να ολοκληρώσει το πρόγραμμα και να βγει στις αγορές. Κατά τη γνώμη μας πρόκειται για απολύτως ψευδές αφήγημα, το οποίο δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την πραγματική εικόνα που παρουσίαζε η ελληνική οικονομία το 2014. Και θέλω να γίνω πάρα πολύ συγκεκριμένος σε σχέση με αυτό. Η ελληνική οικονομία σημείωσε μικρούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2014 για ένα και μόνο λόγο. Επειδή στηρίχθηκε η ιδιωτική κατανάλωση. Όχι μάλλον στηρίχθηκε, αλλά αυξήθηκε η ιδιωτική κατανάλωση. Και ο μόνος λόγος για τον οποίο αυξήθηκε η ιδιωτική κατανάλωση ήταν διότι εν ώψη εκλογών η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ τότε σταμάτησε να εφαρμόζει το πρόγραμμα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έπεσε έξω και ο στόχος που είχε τεθεί για το πρωτογενές πλεώνασμα 1,5% το 2014. Το πρωτογενές πλεώνασμα που πέτυχε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου το 2014 ήταν μόλις 0,2%. Με αυτή την έννοια, αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ τότε επέλεγε ή μπορούσε να κλείσει την πέμπτη αξιολόγηση, τούτο θα σήμαινε μέτρα περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ για την διετία 2015-2016. Και μπορώ να τα απαριθμίσω πάρα πολύ συγκεκριμένα. 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για να κλείσει το κενό του 2014. 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ για να πετύχει τον στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 3% το 2015. Και άλλα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ για να πετύχει τον στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 4,5% το 2016. Επίσης, θα έπρεπε να πάρει και εφάπαξ 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα για να μπορέσει να κλείσει το χρηματοδοτικό κενό το οποίο δημιουργήθηκε το 2014. Μιλάμε δηλαδή για ένα σύνολο μέτρων περί τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν τολμούσε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου να πάρει αυτά τα μέτρα, αυτό θα σήμαινε μια ταχύτατη επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ύφεση. Την ίδια στιγμή δεν θα είχε καμία δυνατότητα να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του ελληνικού χρέους, δεν θα κατάφερνε να βγει στις αγορές και με αυτή την έννοια η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ κατά την πρώτη περίοδο ήταν απολύτως αναγκαία για να βγούμε από τον παραλογισμό τον οποίο είχε δημιουργήσει η συμφωνία την οποία υπέγραψαν οι Σαμαράς Βενιζέλους το 2012. Είναι απολύτως ψευδές το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας και το αφήγημά της δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την πραγματικότητα. Καλησπέρα κύριε εκπρόσωπε. Στον απόγευμα τη συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Αναστασιάδη, είναι γνωστό, έχει γίνει γνωστό τυχόν γνωρίζετε, εάν και εφόσον υπάρχει πιθανότητα στο το επόμενο διάστημα να συγκληθεί πενταμερής ή πολυμερής διεθνής διάσκεψη για την επίλυση του Κυπριακού? Η σταθερή θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει πρώτα μια καταρχήν συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε σε μια πολυμερή, πολυμερή διάσκεψη. Με την έννοια ότι δεν αναγνωρίζουμε το πρόβλημα της Κύπρου ως πρόβλημα διμερές μεταξύ ημών και της Τουρκίας, αλλά αντιθέτως το χαρακτηρίζουμε ως διεθνές πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο στηρίζουμε απολύτως μια πολυμερή σύσκεψη για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε ακόμη εκεί.
Κύριε εκπρόσωπε, είπατε ότι επίσημες συζητήσεις για τα δημοσιονομικά δεν γίνονται. Μπορούμε να εικάσουμε ότι γίνονται ανεπίσημες. Γιατί αν γίνονταν επίσημες, θα θέλαμε να καταλάβουν και που μπορούν να οδηγήσουν σε νέα μέτρα. Όταν λέω ότι επίσημες συζητήσεις δεν γίνονται, σημαίνει ότι δεν έχει τεθεί το δημοσιονομικό θέμα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν διαρροές οι οποίες δεν ξέρουμε ούτε εμείς ούτε κανένας άλλος από πού προέρχονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.